Πυρετώδεις ήταν οι εργασίες καθαρισμού και καλοπισμού των σχολικών μονάδων στα Χανιά, ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, ώστε αύριο με το πρώτο κουδούνι να έχουν διεκπαιρεωθεί και οι τελευταίες εκκρεμότητες. Όλες οι σχολικές μονάδες του Δήμου Χανίων αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για να υποδεχτούν τους μαθητές μας τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου. Μέχρι και σήμερα διεκπαιρεώνονται όλες οι εργασίες στα περισσότερα σχολικά συγκροτήματα. Στόχος είναι μετά από δύο δύσκολες σχολικές χρονιές οι μαθητές να προσέλθουν καταρχήν σε καθαρές σχολικές αίθουσες. Ο Δήμος Χανίων έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία των προσλήψεων υπαλλήλων καθαριότητας για τις σχολικές μονάδες. Ωστόσο, επειδή το Υπουργείο δεν έχει ακόμη προχωρήσει στις έκτακτες προσλήψεις που απαιτούν τα μέτρα προστασίας από την πανδημία, υπέγραψε και δίμηνες συμβάσεις. Αυτή τη στιγμή έχουμε προσλάβει μόνιμο προσωπικό, τακτικό προσωπικό με τη διαδικασία. Την πάγια που βγάζει το Υπουργείο Εσωτερικών. Το προσωπικό αυτό είναι 117 στο σύνολό του, 54 πλήρες απασχόλησης και 63 μερικίες, οι οποίες έχουν κατανεμηθεί σε όλες τις σχολικές μονάδες του Δήμου Χανίων, έτσι ώστε κάθε σχολείο να έχει ένα προσωπικό, έναν άνθρωπο, ένα σημείο αναφοράς στο προσωπικό καθαριότητας. Την ίδια στιγμή, οι εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης 5 σχολικών μονάδων των Χανίων ολοκληρώθηκαν και η φετινή σχολική χρονιά θα αποτελέσει την αρχή για να λειτουργήσουν σε νέες βάσεις. Οι παρεμβάσεις αφορούσαν σε αντικατάσταση της στέγης και των κουφωμάτων, θερμομονώσεις και συντηρήσεις. Αυτή τη στιγμή έχουν παρέμβει και οι σχολικές επιτροπές. Στα συνεργεία του Δήμου κάνουν τους καλοπισμούς των αύλιων χώρων. Στα σχολικά συγκροτήματα στα οποία υπήρχαν οι ενεργειακές αναβαθμίσεις έχουν μπει και έξτρα συνεργεία για την καθαριότητα των χώρων για να υποδεχτούν μαθητές και εκπαιδευτικούς την Δευτέρα. Το σχολικό συγκρότημα της Αμπεριάς είναι το μοναδικό στο οποίο οι εργασίες δεν είχαν την αναμενόμενη πρόοδο.